Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο μοναδικές συνταγές, μία αλμυρή και μία γλυκιά. Σήμερα στο Kitchen Lab, ο Άκης φτιάχνει δύο ιδιαίτερες συνταγές. Κοτόπουλο με τραχανά, ένα πιάτο πεντανόστιμο και δυναμωτικό. Τώρα πραγματικά θέλετε να σας περιγράψω τι τρώω? Δεν υπάρχει. Και για γλυκό, σούπερ αρωματικό κέικ μανταρίνι. Θα βγει πάρα πολύ εντυπωσιακό στο τέλος, ειλικρινά σας το υπόσχομαι. Ένα κέικ αλλιώτικο από τάλα, ζουμερό και απολαυστικό, που θα γεμίσει αρώματα και χρώματα το σπίτι. Γιατί είναι ό,τι πιο μοναδικό σε κέικ έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη συνταγή για σήμερα, κοτόπουλο με τραχανά. Μία συνταγή πραγματικά όνειρο. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την τραχανά που έχετε μέσα στο ράφι σας και δεν ξέρετε πώς να το φτιάξετε. Πολύ απλά, με λίγο κοτοπουλάκι θα κάνουμε το πιο νόστιμο φαγητό που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε την κάρτα. Για το κοτόπουλο με τραχανά θα χρειαστούμε 4 μπούτια κοτόπουλου, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 με 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 1 πρέζα μπούκοβο, 2 φύλλα δάφνης, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 κύβο κότας, 1,5 λίτρο νερό, ξύσμα από 1 λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι και 250 γραμμάρια τραχανά γλυκό. Για τα κρουτών θα χρειαστούμε 6 φέτες ψωμί του τόστ, μπαγιάτικο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας τιμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια φέτα, 1 κουταλιά της σούπας τιμάρι, πιπέρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε έχω ξύλο κοπής, γαντάκια και έχω μία κατσαρολίτσα που θα βάλω μπρος γιατί θέλω να καύσει πάρα πολύ καλά. Το φαγητό μας δεν θα πάρει πολύ ώρα για να γίνει, ουσιαστικά θέλουμε μόνο να βράσουμε το κοτόπουλο και χρειαζόμαστε μπουτάκια κοτόπουλο. Τέλεια! Λοιπόν, χρειαζόμαστε μπουτάκια γιατί τα μπουτάκια έχουν το κοκαλάκι μέσα και το κοκαλάκι θα κάνει πολύ ωραίο ζουμάκι και αυτό το ζουμάκι θα το χρησιμοποιήσουμε για να βράσουμε τον τραχανά. Βέβαια μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο το κοτόπουλο, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά καλώς ή κακώς, ξέρετε ότι το μπουτάκι είναι λίγο έτσι πιο νόστιμο να το πούμε από το στήθος, όχι πως το στήθος δεν είναι ωραίο, αλλά το μπουτάκι έχει τη χάρη του. Λοιπόν, όπως είναι, πάρτε ένα μαχαίρι και χωρίστε το μπουτ στη μέση. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε που χωρίζει στη μέση, απλά το χωρίζετε και βλέπετε πού χωρίζει και μετά με το μαχαίρι κόβετε εδώ. Είναι πολύ εύκολο, άμα αρχίσετε με το μαχαίρι να ψάχνετε να δείτε πού μπορείτε να κόψετε, στο τέλος δεν θα κόβετε τίποτα, θα χτυπάτε κόκαλο. Οπότε πολύ απλά ανοίγουμε, βλέπουμε πού είναι το σημείο που ενώνονται τα δύο κόκαλα και κόβουμε πολύ απλά με το μαχαίρι. Αν και αυτό το κομμάτι, το πάνω μέρος από το μπούτι και το κάτω έχουν διαφορετικό μέγεθος και στο μυαλό όλων αυτό χρειάζεται περισσότερη ώρα και αυτό λιγότερη, μην ανησυχείτε, το φαγητό μας θα γίνει τέλειο ακριβώς όπως το κόψετε στη μέση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, γάντια στην άκρη και τι χρειαζόμαστε? Λαδάκι. Όχι πολύ, κοιτάξτε πόσο λίγο που ρίχνω. Εν τω μεταξύ, αυτό το εξάρτημα πάνω στο λάδι, ο κλέφτης που λέμε εδώ, ρίχνει πάρα πολύ λίγο λαδάκι, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάστε μην τυχόν και ρίξετε πολλά λάδια στο φαγητό. Δεν θα ρίξετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καν την πέτσα στο φαγητό, γίνεται για να γίνει πιο light. Αλλά άμα σοτάρουμε καλά, θα φύγει το παραπανίσιο λαδάκι. Και επειδή εντάξει, κάνουμε ένα φαγητό πιο μαμαδίστικο σήμερα, έχουμε συνηθίσει να το τρώμε με λίγο παραπάνω λιπάκι, να το πούμε έτσι, οπότε δεν μας πειράζει. Τώρα, παίρνουμε μία μασιά, εδώ. Και όπως βλέπετε η κατσαρόλα μου έχει πάρει φωτιά και θέλουμε πρώτα να ρίξουμε από τη μεριά της πέτσας το κοτόπουλο για να το σοτάρουμε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Στη κατσαρόλα δεν έχω καθόλου λαδάκι. Μόνο αυτό το λαδάκι που ρίξαμε από το κοτόπουλο ίσα να το βοηθήσει στην αρχή για να βγάλει τα δικά του λιπαρά. Οπότε ρίχνω και το τελευταίο μου. Εδώ. Αυτό πάει πίσω. Και πολύ απλά δεν έχω πιάσει καθόλου κοτόπουλο μέσα στην κουζίνα μου και είμαι κύριος. Οπότε κόβουμε το κρεμμύδι, χοντρά κομματάκια, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Μαχαίρια, ξύλα κοπής, κατσαρόλες, τηγάνια, ό,τι χρειάζεται για την κουζίνα μπορείτε να τα βρείτε στο e-shop μας, akisishop.com. Απλά διαλέγετε τι θέλετε, παραγγέλνετε και σε δύο μέρες είναι στο σπίτι σας. Και έχω μία σκελίδα σκόρδο γιγαντιαία, είναι σαν 2 με 3. Οπότε στη συνταγή θα βάλω 2 σκελίδες σκόρδο, άσχετα που βλέπετε εσείς ότι έχω 1. Εντάξει, κόβουμε λεπτές φέτες. Εδώ. Και μετά κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Πάμε πίσω στο κοτόπουλο. Όλαλα.
Θέλω να δω αυτό το χρωματάκι να αρχίζει να τσιρτσιρίζει το κοτόπουλο, να χρυσαφίσει, να πάρει ωραίο χρωματάκι εδώ, να δείξουμε πραγματικά ότι του δίνουμε σημασία. Γιατί και το κοτόπουλο, μην νομίζετε. Και αυτό είναι μοναχικό. Θέλει να του δείξουμε ότι πραγματικά το αγαπάμε, ότι το σεβόμαστε, ότι θέλουμε να το κάνουμε νόστιμο. Άμα το πετάξετε σε μια κατσαρόλα και δεν του δώσετε σημασία και το αφήσετε να βράσει, νιώθει και αυτό άσχημα και στο τέλος δεν γίνεται νόστιμο. Ενώ τώρα, άμα το σοτάρουμε και αρχίζουμε και το καραμελώνουμε, θα νιώσει και αυτό πάρα πολύ ωραία, γιατί θα πει: κοίταξε να δεις, αυτός ο τύπος με προσέχει. Οπότε θα του κάνω και εγώ τη ζωή ωραία, γι' αυτό θα κάνω ένα πολύ νόστιμο φαγητό. Ασχολείται μαζί μου, θα ασχοληθώ κι εγώ μαζί του. Τώρα, το κοτοπουλάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Τέλεια. Βγάζουμε το κοτοπουλάκι γιατί έχει πάρει ωραίο χρώμα. Εδώ. Και τώρα, είτε θα σκουπίσετε την κατσαρόλα σας από το λαδάκι που έχει βγει από το κοτόπουλο και θα ρίξετε ελαιόλαδο φρέσκο για να το κάνετε πιο healthy το φαγητό, είτε θα συνεχίσετε με το λαδάκι που ήδη υπάρχει από το κοτόπουλο. Τι θέλετε? Θα συνεχίσουμε με τα λιπαρά που έχει το κοτόπουλο, γιατί κάνουμε ένα comfort food, το φαγητό της μαμάς. Οπότε το φαγητό της μαμάς είναι κάπως έτσι. Αλλά βέβαια για αυτούς που κοιτάζουν πάρα πολύ τη διατροφή τους, σκουπίζουμε την κατσαρόλα, βάζουμε καινούργιο λαδάκι, ελαιόλαδο, λίγο και σοτάρουμε το κρεμμύδι. Αλλά σήμερα εμείς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα προσέξουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, τώρα, τα υλικά που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας είναι πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ απλά, αλλά όλα είναι χρήσιμα και πρέπει να τα ρίξουμε όλα. Θα προσθέσω ελάχιστη ζάχαρη, περίπου μία κουταλιά του γλυκού εδώ. Και έτσι όπως και η κατσαρόλα, θέλω να δείτε ότι άρχισε να λιώνει ζάχαρη και να γίνεται καραμέλα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είτε πάρουμε γλυκό τραχανά είτε πάρουμε ξινό τραχανά, πάνε λίγο θα ξυνίζει στο τέλος. Η ζάχαρη, κοιτάξτε εδώ που έγινε καραμέλα. Το βλέπετε? Είναι αυτό που ακριβώς θέλω να κάνει. Θέλω να γίνει καραμέλα, να καραμελώσει μαζί με το κρεμμύδι και θα ρίξω μέσα τα μυρωδικά μου. Για μυρωδικά έχω πολύ απλά υλικά. Μπούκοβο, να προσφέρει έτσι μία αψάδα στο φαγητό μας. Λίγο δάφνη, μου αρέσει πάρα πολύ και η δάφνη. Και μόλις ρίξω τα μυρωδικά, πίσω το κοτόπουλο μέσα. Εδώ είμαστε. Ρίχνω το κοτοπουλάκι, ανακατεύω. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει το φαγητό. Είναι φανταστικό και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το φαγητό μας με τι? Με κρασάκι. Μέσα το κρασί. Ακούμε αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Επιτέλους σβήνει η κατσαρόλα που είχε πάρει φωτιά, είχε καραμέλες, είχε το ένα, είχε το άλλο. Ανακατεύουμε λίγο να εξατμιστεί το κρασάκι και να κάνει ένα υπέροχο σκούρο ζουμάκι. Και θα ρίξω μέσα το νερό, τον κύβο. Κύβος, νεράκι και λεμόνι. Θα ρίξω ξύσμα από λεμόνι. Την απάντηση στο ερώτημα το πόσο όξινο θέλουμε να είναι το φαγητό μας θα τη δώσει ο καθένας σας. Εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο φαγητό να είναι αρκετά ξινούτσικο. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω αρκετό λεμόνι. Θα στύψω μισό λεμόνι στην αρχή, άμα είναι ζουμερό. Άμα δεν είναι ζουμερό, θα το στύψω ολόκληρο. Αυτό έχει πάρα πολύ ζουμί. Δεν θα ρίξω άλλο. Μισό λεμονάκι είναι αρκετό. Για να βοηθήσει έτσι και το κοτόπουλο να τραβήξει μέχρι μέσα-μέσα τη γεύση του λεμονιού. Και θα προσθέσω λίγο αλάτι και πιπέρι. Έβαλα το ζωμό, έβαλα και αλάτι και πιπέρι πάνω στο κοτόπουλο. Αλλά επειδή το φαγητό μου θα χρειαστεί αλάτι και πιπέρι, θέλω να κάνω ένα γευστικό ζωμό. Προσθέτω λίγο ακόμα αλατάκι και λίγο ακόμα πιπεράκι. Τώρα, τα αρωματικά που μπορούμε να βάλουμε μέσα είναι άπειρα, διάφορα και εξαρτάται με τα γούστα σας. Μπορούμε να ρίξουμε δεδρολίβανο, θυμάρι, φασκόμηλο και ρίγανη. Ό,τι από αυτά θέλετε βάζετε μέσα. Εγώ θα αφήσω plain. Για πρώτη φορά δεν θα ρίξω θυμάρι. Νομίζω ότι δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Αλλά δεν θα ρίξω θυμάρι. Θέλω να κάνω την πιο απλή εκδοχή στο συγκεκριμένο φαγητό. Θέλουμε ένα τραχανά εντελώς γευστικό. Μπορεί στο τέλος λίγο θυμαράκι να ρίξω από πάνω, τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε δεν θα ρίξω καθόλου εδώ πέρα. Θα καπακώσω. Θα χαμηλώσω τη φωτιά. Με το που αρχίσει να βράζει περίπου σε μία ωρίτσα, λίγο λιγότερο, μάξιμο μία ωρίτσα, το φαγητό μας θα έχει μαλακώσει. Μόλις μαλακώσει, θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε τον τραχανά μας. Ο τραχανάς είναι ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα. Υπάρχει ξινός και γλυκός, χοντρός και ψηλός. Ξεκίνησε σαν θρεπτικό γεύμα των βοσκών, που μετακινούνταν συνεχώς και τους περίσευε το γάλα. Πέρα από πλούσια γεύση, ο τραχανάς παρέχει και πολλά θρεπτικά συστατικά. Ο τραχανάς με σιτάρι είναι πλούσιος σε υδατάνθρακες, ενώ το γάλα και το γιαούρτι προσφέρουν πρωτεΐνες και λιπαρά. Επίσης, περιέχει φυτικές ίνες, μαγνήσιο και ασβέστιο. Και μετά από 50 λεπτάκια το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και θα βγάλω το κοτόπουλο έξω. Μπορείτε να τα αφήσετε και μέσα βέβαια, καθώς θα κάνετε την τραχανά.
να σας πω την αλήθεια. Μπορείτε να το κάνετε, αλλά θα είναι πιο δύσκολο το ανακάτεμα. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να αφαιρέσω τώρα το κοτόπουλο, να ρίξω τον τραχανά, να βράσω τον τραχανά και συνέχεια θα ξαναβάλω το κοτόπουλο. Ξέρω ότι ίσως να σας φαίνεται πολύ μεγάλη διαδικασία, αν θέλετε μην το κάνετε. Αν θέλετε κάντε το όμως, γιατί πρέπει να κάνετε ακριβώς το κάνω κι εγώ για να σας βγει σωστά η συνταγή, το καταλαβαίνετε. Οπότε, βγάλαμε το κοτόπουλάκι και μόλις βγάλαμε το κοτόπουλο, τι πρέπει να προσέξουμε γρήγορα. Να καλύψουμε με μεμβράνη. Αυτή τη στιγμή το κοτόπουλο μας είναι σαν κάρβουνο, οπότε εξατμίζει όλη την υγρασία που έχει μέσα από μόνο του. Ουσιαστικά μόνο του αφιδατώνεται το κοτόπουλο. Οπότε κλείνουμε με μεμβράνη, διασφαλίζουμε ότι θα μείνει ζουμερό με αυτόν τον τρόπο. Αφήνουμε στην άκρη και θα φέρω την κατσαρόλα από εδώ. Αυτή είμαστε. Θα κρατήσω όμως και αυτό το μάτι ανοιχτό, γιατί θέλω να κάνω το κουρτόν, γιατί θα κάνουμε και κουρτόν. Δεν σας το είπα αυτό. Τώρα σας το λέω. Και όπως είναι μέσα, επειδή το ζουμί αυτό έχει τα πάντα, έχει αλάτι, έχει πιπέρι, ρίξαμε το ζωμό, πήρε όλη τη γεύση από το κοτόπουλο καθώς έβραζε, το κρεμμυδάκι, τη δάφνη, όλα τα αρωματικά που βάλαμε υπάρχουν μέσα, το μόνο που χρειάζεται είναι να το δέσουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να το δέσουμε είναι αυτός. Αυτό ήταν. Πολύ δύσκολη σύνταγη για τραχανά. Μην μου πείτε, γιατί το φοβόσασταν και δεν ξέρατε τι πρέπει να κάνετε. Κοιτάξτε εδώ, ο τραχανάς το μόνο που χρειάζεται είναι ένα νόστιμο ζωμός για να πέσει μέσα και να βράσει. Τίποτα άλλο. Και εδώ πέρα ο ζωμός τα έχει όλα, γιατί έχει πάρει όλη τη γεύση από το ίδιο το κοτόπουλο. Οπότε είναι αμαρτία να βράσουμε ένα κοτόπουλο και αυτό το ζουμάκι να το πετάξουμε. Αυτός είναι ο μαγικός ζωμός. Αυτός ο ζωμός ουσιαστικά μας δίνει ποιοτικά και θρεπτικά ό,τι χρειαζόμαστε από το φαγητό μας. Τώρα, όση ώρα κάνει να βράσει ο τραχανάς, που δεν θα πάρει παραπάνω από 5 λεπτάκια, έχω πάρει γλυκό τραχανά. Θα πάρω μία τηγανάρα, θα βάλω πάνω στη φωτιά, εδώ. Και θα κάνουμε λίγα κρουτονάκια. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Όχι. Αλλά έχουμε συνηθίσει να τρώμε αυτό το φαγητό με κρουτονάκια. Οπότε θέλω ένα μαχαίρι. Και ουσιαστικά θα πάρω μπαγιάτικο ψωμάκι. Ψωμάκι που ίσως να μας έχει περισσέψει. Και θα το αξιοποιήσω για να το κάνω πάρα πολύ νόστιμο. Γι' αυτό το λόγο κόβω έτσι μεγάλα κομμάτια ρουστικ, χωριάτικα. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλειο και να φαίνεται σαν έτοιμο. Φτιάχνετε ένα σπιτικό κρουτόν και αυτό θέλουμε να φαίνεται. Και για να κάνουμε κρουτόν, να σας πω ότι ο κανονικός τρόπος που ισχύει και έχω δουλέψει στο εξωτερικό. Είναι ότι πρέπει να γεμίσει σχεδόν όλο το τηγάνι με βούτυρο. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε περίπου 300 με 400 γραμμάρια βούτυρο και να σιγοψίσουμε το κρουτόν μέσα στο βούτυρο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κρουτόν είναι μπουκιά και φράξιμο στις αρτηρίες, γιατί είναι πάρα πολύ το βούτυρο και δεν θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή θέλουμε να πάρουμε τη γεύση του βουτυρού, γιατί μας αρέσει το βούτυρο, αλλά θέλουμε να αλατώσουμε τα λιπαρά του βούτυρου. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω ελάχιστο ελαιόλαδο στο τηγανάκι, περίπου 1-2 κουταλιές της σούπας με τον κλέφτη μου εδώ πέρα. Θα προσθέσω μέσα το σκορδάκι, όπως είναι ολόκληρο, να αρχίσει να αρωματίζει το λάδι και να το δίνει ωραίο άρωμα. Το κρουτόν μου, τα ψωμάκια ουσιαστικά, εδώ. Και σε αυτό το σημείο με το τραβήξει το λαδάκι το κρουτόν, εδώ. Είναι ελάχιστο βέβαια, γιατί όσο λάδι και να βάλουμε πάλι θα τραβήξει το ψωμί μας. Θα ρίξουμε μέσα και 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Τόσο θα ρίξουμε, δεν θα ρίξουμε παραπάνω. Αν και θα θέλει το ψωμάκι εδώ πέρα παραπάνω λιπαρά, δεν θα το δώσετε παραπάνω. Είναι αμαρτία να βάλετε παραπάνω λιπαρά. Θέλουμε το κρουτόν να έχει γεύση και άρωμα βουτύρου, αλλά να μην έχει πάρα πολλά λιπαρά. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο εδώ, πέσε εσύ μέσα. Ήρθε η ώρα για τον κύριο Θυμάρη. Γιατί το έχω παραμελήσει πάρα πολύ σήμερα. Κοιτάξτε πώς με κοιτάζει. Μου λέει, γιατί δεν με έχεις βάλει σήμερα μέσα στις συνταγές, αφού ξέρεις ότι έχουμε τρομερή σχέση οι δυο μας και κάθε φορά κόβεις έναν τόνο από μένα και κάνεις τα φαγητά πάρα πολύ νόστιμα. Αλλά σήμερα δεν με έχεις αξιοποιήσει καθόλου. Συγγνώμη, θα σε αξιοποιήσω τώρα. Οπότε πήρα τον κύριο Θυμάρη, το ρίχνω μέσα εδώ. Ο κύριος Θυμάρης είναι πιτσιρίκος, δεν είναι πολύ μεγάλος. Και ακούστε τι ωραία που κάνει το θυμαράκι μαζί με το βούτυρο και το σκόρδο. Δίπλα ο τραχανάς άρχισε και αυτός να βράζει. Να σας πω ότι ο τραχανάς που έχω βάλει μέσα στη συνταγή είναι ελάχιστος. Αυτό που θέλω είναι ο τραχανάς μου να είναι σούπα, να το σερβίρω με κουτάλι και ουσιαστικά να βάλω και το κοτόπουλο μέσα. Τώρα, ανακατεύουμε συνεχώς τα κρουτών μας εδώ και περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να δέσει ο τραχανάς μας. Λοιπόν, και τα κρουτονάκια μου είναι έτοιμα. Δεν έχω βάλει καθόλου αλατοπίπερο, οπότε θα ρίξω λίγο αλατάκι. Τέλεια, λίγο πιπέρι. Ήρθε η ώρα να σερβίρω τον τραχανά μου. Λαλαλαλα. Εδώ. Και τα κουρτώνα τα βγάλω. Θα τα βάλω εδώ. Τέλεια. Κρουτώνω εδώ. Και τον τραχανά μου εδώ. Σβήνουμε τη φωτιά.
Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο φανταστικό φαγητό που είναι. Ο τριχανάς είναι πάρα πολύ δυναμωτικός, πάρα πολύ νόστιμος και τόσο θρεπτικός, γιατί με τον τρόπο σήμερα που το μαγειρέψαμε μαζί με το κοτοπουλάκι και όλο αυτό το υπέροχο ζουμί που κάναμε, πραγματικά αυτό το φαγητό δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από κανένα φαγητό στον κόσμο. Θα προσθέσω λίγο κοτοπουλάκι. Ένα, δύο, εδώ. Και φυσικά όλο το υπόλοιπο γρήγορα μέσα στον τραχανά, γιατί δεν θέλουμε να αφυδατωθεί, θέλουμε να μείνει ζουμερό, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα το προστατέψουμε. Και απλά αφήστε το μέσα βυθισμένο στον τραχανά. Είναι καταπληκτικό. Έχουμε ετοιμάσει και τα υπέροχα κρουτών. Δεν θα βάλετε πολλά. Ίσα-ίσα λίγα από πάνω. Αφήστε να πέσουν μέσα. Και αυτό το φαγητό οπωσδήποτε θέλει τυράκι. Τώρα, άμα είστε στην Κρήτη, μπορείτε να βάλετε μυζήθρα. Άμα είστε σε οποιοδήποτε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας, μπορείτε να βάλετε το τοπικό τυράκι που θα βρείτε. Εγώ θα ρίξω λίγο φετούλα εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Καυτό όπως είναι το κοτόπουλο μαζί με το ζουμί. Η φέτα θα λιώσει μέσα. Και όπως σας είπα, λίγο θυμαράκι στο τέλος. Θα το βάλουμε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Θα το κάνει ακόμα πιο όμορφο το φαγητό. Λίγο πιπεράκι φρέσκο. Και ίσα ίσα για μία ιδέα, ελάχιστο λαδάκι. Φρέσκο. Πείτε μου τώρα, αν αυτό το φαγητό δεν είναι το φαγητό της μαμάς, τότε ποιο φαγητό είναι. Για το κοτόπουλο με τραχανά. Κόβουμε τα μπουτάκια κοτόπουλου στη μέση και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια τα σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο για 3 με 4 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφαιρούμε το κοτόπουλο και στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, καραμελώνουμε με τη ζάχαρη και προσθέτουμε το μπούκοβο και τα φύλλα δάφνης. Βάζουμε στην κατσαρόλα τα μπουτάκια, σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφού εξατμιστεί, ρίχνουμε τον κύβο κότας, το νερό, το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Σκεπάζουμε με το καπάκι και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 50 με 60 λεπτά. Αφού μαγειρευτεί, βάζουμε το κοτόπουλο σε ένα μπολ και το καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη για να μείνει ζουμερό. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στη σάλτσα από το κοτόπουλο τον τραχανά και τον σιγοβράζουμε για περίπου 5 λεπτά. Για τα κρουτών, κόβουμε το ψωμί σε κύβους, βάζουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο, το σκόρδο ολόκληρο, τα κομμάτια του ψωμιού, το βούτυρο, το θυμάρι και σοτάρουμε για 3 με 4 λεπτά σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα αφαιρούμε από τη φωτιά. Σερβίρουμε τον τραχανά με το κοτόπουλο και τα κρουτών, προσθέτουμε τη φέτα τριμμένη, το θυμάρι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και αυτό το φαγητό, για να το δοκιμάσεις, θέλει κουταλάκι. Και θέλει πραγματικά να παίξεις με το φαγητό. Πρέπει να βγάλεις το κοτόπουλο, να το σπάσεις σε κομματάκια, να το βάλεις μέσα στον τραχανά και να πάρεις μια ολοκληρωμένη μπουκιά με φετούλα, κρουτών, κοτόπουλο και τραχανά. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Τώρα πραγματικά θέλετε να σας περιγράψω τι τρώω. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να ζω μόνο με αυτό το φαγητό. Καταπληκτικό. Και πάρα μα πάρα πολύ θερεπτικό.